Η ελληνική καταγωγή δημοσιογράφο Λίντα Ζερβάκη φέρεται να έχει λάβει αμοιβή από την καγκελαρία για συνέντευξή τη με τον καγκελάριο Ολαφ Σόλτ στο πλαίσιο εκδήλωση για την ψηφιακή τεχνολογία. Επρόκειτο για την κάλυψη των εξόδων της δημοσιογράφου και της ομάδα της, απαντά η κυβέρνηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Τάγκης Τσάιτουν και η κυρία Ζερβάκη έλαβε το 2022 1130,50 ευρώ από την καγκελαρία ενώ είχε ήδη δεχθεί κριτική και για το γεγονός ότι δεν υπέβαλε τις δύσκολες ερωτήσεις στον κύριο Σόλτ. παρότι η Γερμανία θεωρείται ότι έχει μείνει πολύ πίσω στην ψηφιακή μετάβαση. Όπω επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ήταν ο ίδιο ο καγκελάριο ο οποίο επέλεξε τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Δεν υπήρξε καμία σαφής δήλωση από τον καγκελάριο, ούτε κάποια κριτική στη συνέχεια από την κυρία Ζερβάκη, γράφει η ΤΑΣ και επισημαίνει ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης «Ρεπούμπλικα, Φεστιβάλ για την Ψηφιακή Κοινωνία» είχαν διαφορετική άποψη για το συντονισμό της συνέντευξης. Ωστόσο, οι παναχώρησαν μπροστά στο ενδεχόμενο ακύρωσης και τελικά δέχθηκαν τους όρους της καγκελαρίας. Η μάνατζερ της Λίντα Ζερβάκη κατέθεσε ενόρκο στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου, όπου υποστήριξε ότι δημοσιογράφος δεν έλαβε αμοιβή αλλά κάλυψη του κόστου του συντονισμού της συνέντευξης. Δεν διευκρίνησε ωστόσο ποιο ακριβώς ήταν αυτό το κόστος, καθώς η ίδια είχε δηλώσει ότι τα έξοδα μετακίνησης είχαν καλυφθεί από τον εργοδότη της δημοσιογράφου, τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Προζίμπεν.